Χθες η Εισαγγελία Διαφθοράς διαβίβασε στην Επιτροπή συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση Νοβάρτης, τα οποία πλέον βρίσκονται στη διάθεση των μελών της. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Επιτροπή δύο επιστολές της Νοβάρτης, με τις οποίες η εταιρεία ζητά συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. CD με ηλεκτρονικά αρχεία από 165 υπολογιστές στελεχών της Νοβάρτης, τα οποία κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Καθώς και ένα ιδιόχειρο σημείωμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προς τον τότε Αντιπρόεδρο της Νοβάρτης Κωνσταντίνο Φρουζή, με το τηλέφωνο του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, το οποίο κατατέθηκε από προστατευόμενη μάρτυρα. Το επίμαχο σημείωμα, σύμφωνα με την προστατευόμενη μάρτυρα, είχε μαζί του ο κύριος Φρουζή στην επόμενη της συνάντησής του με τον Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά να επιμένουν στον εκφοβισμό και τις λιδωρίες κατά των προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίες όμως πέφτουν στο κενό, αλλά και στις μυθοπλασίες περισκευωρίας, οφείλουν να απαντήσουν ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές τόσο στην Επιτροπή όσο και στους Έλληνες πολίτες. Διαψεύδουν ή όχι τη γνησιότητα του επίμαχου σημειώματος του Αντώνη Σαμαρά προς τον κ. Φρουζή? Για ποιο λόγο ο κύριος Σαμαράς παρέπεμψε τον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης στον τότε πολιτικό επικεφαλής του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, το οποίο είναι και υπεύθυνο για οποιαδήποτε έγκριση δαπάνης του ελληνικού δημοσίου? Πώς γίνεται, ενώ ο κύριος Σαμαράς ισχυρίστηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι ουδέποτε έχει συναντηθεί ιδιωτικά με τον κύριο Φρουζή, ο τελευταίος να έχει στην κατοχή του επίμαχο παραπεμπτικό σημείωμα προς τον κύριο Σταϊκούρα, τόσο ο ίδιος ο βαρύτατα εκτεθειμένος πρώην Πρωθυπουργός, όσο και η Νέα Δημοκρατία, οφείλουν επιτέλους να δώσουν πιστικές απαντήσεις, αντί να προκαλούν την νοημοσύνη των πολιτών και να επιχειρούν να εκφοβήσουν τη δικαιοσύνη και τους προστατευόμενους μάρτυρες. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα πρόσφατα γεγονότα στο γήπεδο της Τούμπας, με τη διακοπή του αγώνα και την εισβολή στον αγωνιστικό χώρο του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αποτελούν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Είδαμε εικόνες που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο διεθνώς και δυστυχώς πόρο απέχουν από το να χαρακτηριστούν μεμονωμένο περιστατικό. Πρόκειται για ένα επεισόδιο που έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο βίας και ακραίων παραβατικών συμπεριφορών που δυστυχώς χαρακτηρίζουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες. Μόνο τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία και ο φιλάθλος κόσμος έγιναν μάρτυρες γεγονότων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κοινού ποινικού δικαίου. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο κάποια από τα πολλά περιστατικά εμπρισμών, τρομοκρατίας και ξυλοδαρμών της πρόσφατης περίοδου. Εμπρισμός στο σπίτι του πρώην επικεφαλής της ΣΚΕΔ, κυρίου Μπίκα, αποστολή φακέλου με σφαίρα προς τον νυν πρόεδρο της ΕΠΟ, ξυλοδαρμή σε δημοσιογράφους, οι οποίοι αποκάλυπταν τα πεπραγμένα της εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο, επίθεση στα γραφεία της εφημερίδας Έθνος από οργανωμένους οπαδούς. Και φυσικά, περιπτώσεις εισβολής οπαδών στους αγωνιστικούς χώρους, στα γήπεδα Γιώργος Καραϊσκάκης, Τούμπας, Απόστολος Νικολαίδης και ΟΑΚΑ, και φυσικά άγριες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών, μεταξύ άλλων και στον περσινό τελικό του κυπέλου στο Βόλο. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αποφάσισε να συγκρουστεί με τα οργανωμένα συμφέροντα και τις εγκληματικές συμμορίες που λιμένονται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να συγκρουστεί με όσα για χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις είτε ανέθρεψαν με τον εναγκαλισμό τους με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, είτε απλώς ανέχτηκαν. Η σημερινή κυβέρνηση συγκρούστηκε στην πράξη και όχι στα λόγια. Και τα βήματα που έγιναν είναι σημαντικά. Με τον ορισμό τακτικών δικαστών για υποθέσεις αθλητικής δικαιοσύνης. Με την εναρμόνιση του καταστατικού της ΕΠΟ τόσο με την ελληνική νομοθεσία όσο και με τα πρότυπα της FIFA UEFA. Με την αυστηροποίηση του πλαισίου για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Με τη στενή συνεργασία της πολιτείας με τη FIFA και την UEFA στον τομέα της διαφάνειας, την άρση του ελέγχου της διαιτησίας από τη ΣΠΑΕ και την αυστηρή τήρηση της νομιμότητας στο πεδίο των οικονομικών τόσο της Ομοσπονδίας όσο και των επιμέρους ΠΑΕ. Κάναμε, όπως ξέρετε, αρκετά βήματα. Όμως, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερο δραστικά μέτρα. Και για το λόγο αυτό, είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε δύσκολες και σκληρές αποφάσεις για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, δίχως δεύτερες σκέψεις και αναλαμβάνοντας πλήρως το πολιτικό κόστος. Αποφάσεις δύσκολες και σκληρές για κάποιους που επιμένουν να μην δείχνουν τον παραμικρό σεβασμό στο ίδιο το άθλημα, τον κόπο και την προσπάθεια των αθλητών και φυσικά στο φιλάθλο κόσμο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν με την πολύτιμη και απαραίτητη συμβολή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να δώσουμε ένα τέλος στα φαινόμενα που αμαυρώνουν τον ελληνικό αθλητισμό και την εικόνα της χώρας διεθνώς. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των δύο Ελλήνων αξιωματικών, θέλω να επαναλάβω πως πρώτο μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν και παραμένει η επιστροφή τους το συντομότερο δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό, παίρνουμε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσουμε τη γρήγορη επιστροφή των δύο αξιωματικών στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Για το πρώτο θέμα, κύριε εκπρόσωπε,
Η αντιπολίτευση θέτει ζήτημα παράβασης καθήκοντος για την εισαγγελέα, την κυρία Τουλουπάκη, επειδή αποδέχτηκε, ενώ έχει συσταθεί προανακριτική επιτροπή, δέχτηκε τα συμπληρωματικά στοιχεία που της έφερε η προστατευόμενη μάρτυρας και απέστειλε αυτά τα στοιχεία στην προκατακτική επιτροπή, ενώ έπρεπε να στείλει την ίδια τη μάρτυρα στην προκατακτική, αφού πια έχει πιάσει δουλειά η προκατακτική και δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και, θεωρεί η αντιπολίτευση ότι όλο αυτό αποδεικνύει τα της σκευωρίας και κατηγορεί την εισαγγελέα, όπως σας είπα, για παράβαση καθήκοντος. Τι λέτε? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να κάνει διαδικαστικές νομικές παρατηρήσεις ως προς το τι οφείλει και τι δεν οφείλει να κάνει η εισαγγελική, τι οφείλει και τι δεν οφείλει να κάνει η εισαγγελική αρχή. Εγώ από τη δική μου πλευρά νομικά τι μπορώ να σχολιάσω σε σχέση με αυτό. Οι εισαγγελικές αρχές, και γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Βουλής εκτελεί χρέη εισαγγελέως, μπορούν να διαβιβάζουν μεταξύ τους πληροφορίες, στοιχεία κλπ. Από εκεί και πέρα το ποιος θα κριθεί, ποιος θα κληθεί να καταθέσει στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής είναι αποκλειστικό θέμα της Επιτροπής αυτής και όχι οποιουδήποτε άλλου εισαγγελικού λειτουργού. Νομίζω λοιπόν ότι τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως προσχηματικά. Είναι απολύτως προσχηματικά, ξαναλέω. Και αυτό στο οποίο πρέπει να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στο αν και κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτό είναι πασιφανές και δεδομένο ακόμα και για έναν πρωτοετή φοιτητή νομικής. Αντιθέτως, πρέπει να πάρει θέση σε ό,τι αφορά την ουσία. Αν μετά από όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επιμένει στην πολιτική γραμμή ή την υπερασπιστική γραμμή της σκευωρίας, αυτό είναι ζήτημα δικό της, το οποίο θα κριθεί και από τους Έλληνες πολίτες και θα αποδειχθεί εν τέλει και στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει και η Ελληνική Βουλή αλλά και η Ελληνική Δικαιοσύνη. Εκτιμώ ότι πρόκειται για μια ολιθυστηρή γραμμή, την οποία η Νέα Δημοκρατία θα βρει μπροστά της. Παρακαλώ, κύριε Φασουλά. Κύριε εκπρόσωπε, βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα ο εκπρόσωπος της FIFA και έκανε μάλιστα και κάποιες σχετικές δηλώσεις λέγοντας ότι δεν είναι και τόσο μακρινό το ενδεχόμενο ενός Brexit στο ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω και τις χθεσινές, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις του κυρίου Βασιλιάδη στην Εφημερίδα των Συνταχτών που έλεγε ότι δεν θα μας ενοχλούσε και ένα Brexit. Θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Το σχόλιο είναι συγκεκριμένο και νομίζω ότι το είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση με μεγάλη ευθύτητα και καθαρότητα. Από τη δική μας πλευρά είμαστε έτοιμοι να πάρουμε όσες δύσκολες και σκληρές αποφάσεις χρειάζονται για να επιτύχουμε την εξυγίανση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το πρωτάθλημα έχουμε δηλώσει σε κάθε δυνατή ευκαιρία από την Κυριακή και μετά ότι δεν πρόκειται να ξαναρχίσει εφόσον δεν κατατεθεί ένα πλαίσιο το οποίο από τη μεριά των αρμόδιων ποδοσφαιρικών φορέων, το οποίο θα μπορεί να εγγυηθεί και την ασφάλεια των αγώνων της πρώτης εθνικής, αλλά και την γενική εξυγίανση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παρακαλώ, κύριε Ραπανάκη. Κύριε εκπρόσωπε, έχουμε διαβάσει από μερίδα του τύπου αυτές τις μέρες και έχουμε ακούσει και τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, αλλά και της DC, να κατηγορούν την κυβέρνηση για ειδική μεταχείριση στον κύριο Σαββίδη, προνομιακές σχέσεις, ότι το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ εξέθρεψε το φαινόμενο Ιβάν, διαβάζαμε χθες, και ότι μάλιστα η διακοπή του πρωταθλήματος έγινε ακριβώς για να μην τιμωρηθεί ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης και να τιμωρηθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Ποιο είναι το σχολείο σας από αυτού? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν θυμάται πως ήταν επικυβερνήσεως του κυρίου Σαμαρά που με χρήση μιας εξαιρετικής διάταξης νόμου το 2012 δόθηκε η ελληνική ηθαγένεια στον κύριο Σαββίδη ως, αναγνωρίζοντάς τον ως εθνικό ευεργέτη. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θυμάται ότι ήταν ο κύριος Σαμαράς ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση πρότεινε στον κύριο Σαββίδη να προχωρήσει στην επένδυση στην ΣΕΚΑΠ έτσι ώστε να μην καταλήξει η συγκεκριμένη καπνοβιομηχανία σε χέρια Τούρκων επενδυτών. Από εκεί και πέρα η όλη συζήτηση που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ή η φημολογία που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προσπαθεί να
αποδείξει ότι η κυβέρνηση έχει προνομιακές σχέσεις με τον κύριο Σαββίδη, αφορά ένα συγκεκριμένο περιστατικό που είχε να κάνει με την, κατά τη γνώμη μου, ορθή απόφαση της κυβέρνησης να διευκολύνει τη σχετική επενδυτική πρωτοβουλία, καθώς ο κύριος Σαββίδης κατά τη διάρκεια των ετών και χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον αποδεδειγμένη προηγούμενη ενημέρωσή του, φορτώθηκε με εγκλήματα, με πρόστιμα τα οποία αφορούσαν παράνομες πράξεις προηγούμενης διοίκησης της ΕΚΑΠ, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κρίναμε ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση για να σωθούν οι θέσεις εργασίας και να σωθεί και η συγκεκριμένη επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό η Νέα Δημοκρατία σήμερα ξαφνικά θεωρεί ότι αποτελεί προνομιακή μεταχείριση. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα προνομιακές σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει εκθρέψει όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς θα σας θυμίσω ότι στην πρόταση που έκανε για παράδειγμα για τον κύριο Καμένο για την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης σε σχέση με το υποτιθέμενο σκάνδαλο των βλημάτων, έλεγε με πολύ μεγάλη καθαρότητα ότι στόχος του κυρίου Καμένου είναι να πλήξει τον κύριο Μαρινάκη για να πλήξει στη συνέχεια τη Νέα Δημοκρατία, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα τις προνομιακές σχέσεις που έχει η Νέα Δημοκρατία με συγκεκριμένους επιχειρηματίες, με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Η μοναδική πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζει την λογική του παλιού συστήματος και καλλιεργεί ειδικές και προνομιακές σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι η Νέα Δημοκρατία, και αυτό δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να το αλλάξουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από τη δική μας μεριά θέλω να επαναλάβω ότι έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωση των επενδύσεων και μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που αφορούν παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο του ποδοσφαίρου και σχετίζονται με προέδρους ή μεγαλομετόχους συγκεκριμένων ΠΑΕ. Η σημερινή κυβέρνηση, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια μάλλον των ημερών της σημερινής κυβέρνησης έχουν υπάρξει τιμωρίες εναντίον όλων των μεγάλων ΠΑΕ, οι οποίες αφορούν και αφαίρεση βαθμών αλλά και εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα, καθώς και τιμωρίες όπου έχουν αναγκάσει τις ομάδες να παίζουν για αρκετούς αγώνες και κλεισμένων των θυρών. Να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα έπαιξε μπροστά στο κοινό του, αν δεν κάνω λάθος, το Φεβρουάριο. Αντίστοιχες τιμωρίες έχουν υπάρξει και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει την ελληνική κυβέρνηση για προνομιακή μεταχείριση οποιασδήποτε μεγάλη ΠΑΕ ή οποιοδήποτε μεγαλομετόχου. Αυτά είναι πρακτικές και συνήθειες του παρελθόντος, του παλιού πολιτικού συστήματος, και γι' αυτό θα συμβούλευα τη Νέα Δημοκρατία να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Παρακαλώ, κυρία Γκαντώνα. Η κυβέρνηση, κύριε εκπρόσωπε, συμμερίζεται την άποψη των υπουργών της ότι η φράση του κύριου Καμένου περί ομοιρίας είναι άστοχη και ο λόγος του υπερτροφικός, όπως ακούσαμε σήμερα από δύο κορυφαίους υπουργούς, όπως είναι ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Κουβέλης. Ευχαριστώ. Ακούστε, νομίζω ότι ο κύριος Καμένος έκανε τη σχετική αναφορά προφανώς μεταφορικά. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης έχει πολλάκις διατυπωθεί. Δουλεύουμε στην κατεύθυνση της όσο το δυνατόν ταχύτερης επιστροφής των δύο αξιωματικών στην Ελλάδα, και αυτή ακριβώς είναι τόσο η βούληση του Έλληνα Πρωθυπουργού όσο και η βούληση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάνει όλα όσα οφείλει και όσα του επιβάλλει το καθήκον και οι αρμοδιότητες του. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, πώς σχολιάζετε τη δήλωση του επικεφαλής του ΝΑΤΟ που ουσιαστικά για το θέμα των δύο στρατιωτικών καλεί Ελλάδα και Τουρκία να τα βρουν μεταξύ τους και με κάποιο τρόπο δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από την πλευρά τους να εμπλακούν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που το ζήτημα εκκρεμεί ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Δεν θα ήταν και από τη μεριά του σωστό να κάνει οποιαδήποτε δήλωση η οποία θα μπορούσε να εκλειφθεί ακριβώς ως παρέμβαση στις διαδικασίες των τουρκικών δικαστηρίων.
Από την πλευρά μας έχουμε πει ότι αναμένουμε την γρήγορη ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας στην Τουρκία, αναμένουμε να δούμε το κατηγορητήριο και από εκεί και πέρα είμαστε, ελπίζουμε και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μην υπάρξει κλιμάκωση πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό και μέχρι στιγμής θεωρούμε ότι αυτή είναι και η πλέον πιθανή εξέλιξη. Αν βεβαίως η Τουρκία επιλέξει να κλιμακώσει σε μια κατεύθυνση η οποία φυσικά δεν θα ευνοεί την καταλλαγή και την συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών, είμαστε και εμείς έτοιμοι να αναλάβουμε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Παρακαλώ, κυρία Τζολίτου. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, ακόμα και για δικά σας στελέχη, η εισβολή του κυρίου Σαββίδη, του προέδρου του ΠΑΟΚ, με όπλο μέσα στο γήπεδο, ίσως να μην ήταν η αφορμή, να μην έπρεπε να ήταν η αφορμή να διακοπεί συνολικά το πρωτάθλημα και να διοικηθούν οι άλλες ομάδες. Πρώτον, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ένα θέμα αδικίας εδώ πέρα και ένα σχόλιο σας για την εικόνα του κυρίου Σαββίδη να μπαίνει με όπλο μέσα στο γήπεδο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση και δια του κυρίου Βασιλιάδη, του υφυπουργού, το αρμόδιο για τον αθλητισμό έχει τοποθετηθεί. Είναι προφανώς μια καταδικαστέα ενέργεια. Είναι μια ενέργεια που προσβάλλει και το φιλαθλό κόσμο, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο και δυσφημεί τη χώρα διεθνώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, έχω ακούσει αυτή την κριτική. Νομίζω ότι είναι πλήρως λανθασμένη. Είναι σε εντελώς λάθος βάση και λάθος κατεύθυνση. Τα περιστατικά της προηγούμενης Κυριακής αποτέλεσαν τη σταγόνα η οποία ξεχύλισε το ποτήρι. Το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση ήταν ακριβώς να διακόψει το πρωτάθλημα μέχρι να βρεθεί μια συνολική λύση στο πρόβλημα, το οποίο, όπως είπα και εισαγωγικά, δεν είναι χθεσινό, ούτε προέκυψε ως κεραυνός εν εχθρία την προηγούμενη Κυριακή. Αποτελεί την συνέχεια μια σειράς περιστατικών που έχουν, των οποίων έχουμε γίνει μάρτυρες όλοι τα τελευταία χρόνια, μιας γενικά έκριθμης κατάστασης στο ποδόσφαιρο, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες και για την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, αλλά και για την επιβολή όσο το δυνατόν πιο αυστηρών ποινών σε όποιους παρανομούν. Αν λοιπόν το ελληνικό πρωτάθλημα συνέχιζε σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα, τότε πάρα πολύ σύντομα θα βλέπαμε ξανά τέτοιου τύπου περιστατικά, αν όχι από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, πιθανόν από άλλους προέδρους ή από οπαδούς ή από οργανωμένες ομάδες που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δράσει με τρόπο ακραία παραβατικό. Αυτό το οποίο λοιπόν όφιλε να πράξει η ελληνική κυβέρνηση ήταν να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, να αποφασίσει τη διακοπή του πρωταθλήματος και να δηλώσει ξεκάθαρα και με σαφήνεια ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ξαναρχίσει αν δεν υπάρξει μια συνολική λύση στο πρόβλημα. Ακριβώς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε και νομίζουμε ότι αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, ακούμε για νέα μέτρα, νέο πλαίσιο, μόνο τότε θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα κτλ. Όμως αυτή τη φορά δεν είχαμε επεισόδια στις κερκίδες, είχαμε 30.000 οπαδούς του ΠΑΟΚ, να μην κάνουν το παραμικρό. Είχαμε την εισβολή του μεγαλομετόχου με όπλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μήπως τελικά το πρόβλημα είναι αυτό που είπε προχθές ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν νόμοι αλλά δεν εφαρμόζονται σε αυτή τη χώρα? Κοιτάξτε, το αν εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα, με την έννοια ότι ξέρετε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι, πέραν όλων των άλλων, ότι αν δεν υπερβάλλω, το σύνολο των ΠΑΕ δεν δείχνει την διάθεση να λειτουργήσει σε μια κατεύθυνση εξυγίανσης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Διότι πρέπει να σας πω το εξής. Η λογική η οποία έχει επικρατήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λογική η οποία εξετράφει όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι για κάθε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης, υπεύθυνη, μάλλον για κάθε απόφαση η οποία παίρνεται εκ μέρους αθλητικής δικαιοσύνης, υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση. Επομένως, εδώ πρόκειται για μια γενικότερη νοοτροπία η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την πραγματικότητα οι άνθρωποι που εμπλέκονται με το ποδόσφαιρο, είτε είναι οπαδοί, είτε είναι ιδιοκτήτες ΠΑΕ κλπ.
από τη δική μας μεριά, αυτό το οποίο κάναμε, αυτό το οποίο επιβάλαμε, ήταν να υπάρξουν τακτικοί δικαστές οι οποίοι θα εμπλακούν πλέον στις υποθέσεις της αθλητικής δικαιοσύνης, και νομίζουμε ότι αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος έτσι ώστε σιγά σιγά να αρχίσουν να δημιουργούνται διαφορετικές νοοτροπίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, είναι τακτικοί δικαστές οι οποίοι αποφασίζουν κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο νόμος και ερμηνεύουν τόσο τους νομικούς κανόνες όσο και τα πραγματικά περιστατικά, και αυτός εκτιμάμε ότι είναι ο τρόπος για να προχωρήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο μπροστά. Παρακαλώ, κυρία Ζόρμπα. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει την απόφαση να διακόψει το πρωτάθλημα, γιατί αυτό που συνέβη την Κυριακή ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, και μιλήσατε για σωρευτικές. Για σωρευτικά τέτοια σκηνικά. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Βασιλιάδης στις αρχικές σου δηλώσεις την Κυριακή είπε ότι αυτή τη φορά απέδωσε η προσπάθεια, αποδίδει, έχουμε κάνει βήματα για την εξυγίανωση του ποδοσφαίρου, και μάλιστα φέτος είχαμε και μετά από πολλά χρόνια, όπως είπε, το πιο συναρπαστικό και δίκαιο πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό που τόσο ξαφνικά έκανε το πιο δίκαιο και συναρπαστικό πρωτάθλημα της τρέχουσας χρονιάς να αναγκαστεί να κατεβάσει ρολά η κυβέρνηση, μιλώντας μάλιστα για σωρευτικά προβλήματα? Είναι εντελώς διαφορετικό το ζήτημα της δικαιοσύνης του ελληνικού πρωταθλήματος και είναι εντελώς άλλο από το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν την εξέλιξη του πρωταθλήματος οι οπαδοί και οι διάφορες ΠΑΕ. Μιλάμε για δύο ζητήματα που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. Πλέον η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά τις διαιτησίες είναι σαφώς βελτιωμένη. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε και νέες νοοτροπίες, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει μόνο σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, και με αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, αλλά και με πρωτοβουλίες οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα μορατόριουμ, αν θέλετε, όλων, ώστε να υπάρξει ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης των εξελίξεων στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγία. Κύριε εκπρόσωπε, στην προχθεσινή συνάντηση του κυρίου Τσίπρα και Θεοδωράκη συζητήθηκε μόνο το θέμα της συγκρότησης Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και τα ποδοσφαιρικά, ή επεκτάθηκε και σε άλλα ζητήματα, και αν ναι, μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια ήταν αυτά? Όχι, το βασικό θέμα της συνάντησης, όπως γνωρίζετε, αφορούσε την πρόταση του Ποταμιού για την δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Πρωθυπουργός άκουσε με προσοχή την πρόταση του κ. Θεοδωράκη, την αποδέχθηκε φυσικά ως βάση συζήτησης και του πρότεινε επίσης να συνεισφέρει στο διάλογο ο οποίος ανοίγει για ένα άλλο ζήτημα που αφορά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, που πρόκειται για ένα επιχειρησιακό όργανο. Προφανώς, κατά το τέτα τέτους, φαντάζομαι, αλλά δεν το γνωρίζω, ότι θα είχαν και μια γενική πολιτική συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, το βασικό ζήτημα, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, αφορούσε ακριβώς τις προτάσεις του Ποταμιού, αλλά και την πρόταση του Πρωθυπουργού για την δημιουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παρακαλώ, κύριε Αντωνίου. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών το συντομότερο δυνατό. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που θεωρεί η κυβέρνηση εύλογο για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας στη γείτονα? Το ένα αυτό, και το δεύτερο, εκφράσετε επίσης την προσδοκία ότι η Τουρκία δεν θα κλιμακώσει. Τι συνιστά, κατά την άποψή σας, κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας? Ευχαριστώ. Κύριε Αντωνίου, γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή αναμένουμε το κατηγορητήριο από τον εισαγγελέα ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Θεωρούμε ότι στο κατηγορητήριο αυτό θα πρέπει να... Το κατηγορητήριο αυτό θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο την είσοδο σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή και όχι οποιοδήποτε άλλο αδίκημα το οποίο δεν προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά και από τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Νομίζω λοιπόν ότι εφόσον έτσι κινηθούν τα πράγματα, πολύ σύντομα, δεν μπορώ να προσδιορίσω συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε επίπεδο ημερών, αλλά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο, για μια τάξη μεγέθους η οποία θα υπερβαίνει τις
μερικές εβδομάδες, φαντάζομαι. Ωστόσο, οποιαδήποτε άλλη απόφαση εκ μέρους της τουρκικής δικαιοσύνης είναι κατανοητό ότι πιθανότατα θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση. Ωστόσο, ευελπιστούμε και δουλεύουμε ώστε να μην υπάρξει μια τέτοια απευκταία εξέλιξη και εκτιμώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε μια λύση πάρα πολύ γρήγορα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Φάσουλα, πείτε μου. Στη συνέχεια. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω εάν ο Πρωθυπουργός ανησυχεί για το ενδεχόμενο ενός θανατηφόρου ατυχήματος στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, όπως και το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εργάζονται ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Η Τουρκία γνωρίζεται ότι όλο το τελευταίο διάστημα έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, έχει ανοίξει σειρά μετόπων και αυτό είναι απολύτως δεδομένο ότι και μας προβληματίζει και μας αναγκάζει να παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ενδεχόμενο ατυχήματος, ωστόσο όπως σας είπα και στην αρχή, δουλεύουμε στην κατεύθυνση ώστε κάτι τέτοιο να μην συμβεί. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δείτε ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση όπως ήδη εκτιμώ ότι συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες και από τη μεριά της Τουρκίας. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, τις τελευταίες μέρες έχουμε δει στον τύπο να επανέρχεται το γνωστό θέμα παύλα αίτημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να έρθουν μπροστά το 19 για συγκεκριμένα τα μέτρα για τη μείωση του εφερολόγητου. Και επειδή σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση του προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, σας ρωτώ ευθέως αν η ελληνική κυβέρνηση ή οι Έλληνες διαπραγματευτές, τις όποιες διαπραγματεύσεις γίνανε μέχρι τώρα, είχαν δεχτεί τέτοιο, έχουν δεχτεί τέτοιο αίτημα από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή από την πλευρά της Κομισιόν και των Θεσμών. Θα σας πω, κύριε Χατζηνικόλα, πάρα πολύ καθαρά το εξής. Αφού έγιναν μια σειρά από προσπάθειες για την αποσταθεροποίηση της ελληνικής κυβέρνησης είτε στο θέμα είτε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής είτε στα θέματα που αφορούν την Νοβάρτης, όπου κάποιοι στην αξιωματική αντιπολίτευση θεώρησαν ότι η κατηγορία περί σκευωρίας θα μπορούσε να θολώσει τα νερά και να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι αποσταθεροποιεί βαθιά την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε μία ξαφνική επιστροφή, χωρίς αφορμή μάλιστα, στα ζητήματα που αφορούν την διαπραγμάτευση. Το σύνολο του αντιπολιτευτικού τύπου αναπαράγει μια υποτιθέμενη είδηση, την οποία ήδη χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έσπευσε να διαψεύσει. Τι είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Ότι η συζήτηση που θα αφορά τις προβλέψεις για το 2019 δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Σήμερα αντιθέτως βλέπουμε και στα νέα και στην Καθημερινή αλλά και σε άλλες εφημερίδες να αναπαράγεται μια υποτιθέμενη είδηση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά να έρθουν τα μέτρα του 2020 το 2019. Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς αυτή η συζήτηση, όπως σας ξαναλέω, δήλωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην επίσημη ενημέρωση εχθές, δεν έχει καν ξεκινήσει. Αυτό το οποίο αναμένουμε να συμβεί είναι ότι προς το τέλος της άνοιξης θα ανοίξει το ζήτημα της δημοσιονομικής πρόβλεψης για το 2019. Αυτό το οποίο μπορώ να εκτιμήσω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι με βάση τις βελτιωμένες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2018, που σας θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει με μια πρόβλεψη για το 1,5%, στη συνέχεια αναθεώρησε την πρόβλεψή του και την πήγε στο 2,2% και στη συνέχεια ξανά αναθεώρησε την πρόβλεψή του και την πήγε στο 2,8%. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας αυτή την πορεία των δημοσιονομικών προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και τη βούληση όλων των μερών να κλείσει χωρίς περιπέτειες το τρίτο πρόγραμμα στήριξης του επίσημου τομέα προς την Ελλάδα, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό ζήτημα για το 2019, αλλά αντιθέτως, χωρίς καθυστερήσεις, θα οδηγηθούμε στην ολοκλήρωση τέταρτης αξιολόγησης, μια θετική συμφωνία για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και μια αμοιβαία αποδεκτή
συμφωνία στο θέμα της μεταπρογραμματικής εποπτείας, για να μπορέσουμε ήδη από το καλοκαίρι του 2018 να ανακτήσουμε την αυτοδύναμη πρόσβασή μας στις αγορές χρήματος και να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του τρίτου ελληνικού προγράμματος. Παρακαλώ. Για το ίδιο θέμα της μεταμνημονιακής εποπτείας, ο Πρωθυπουργός χθες δήλωσε ότι η Πορτογαλία αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα, που για τον ίδιο μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ελπίζει να είναι και δεσμευτικό για τους θεσμούς. Τελικά είναι επίσημη πρόταση και θέση ελληνικής κυβέρνησης ότι η ισορροπία μεταξύ εποπτείας και ελευθερίας στην Ελλάδα πρέπει να είναι παρόμοια με αυτή της Πορτογαλίας? Εδώ και καιρό έχουμε αποκλείσει όλο το τελευταίο διάστημα την πιθανότητα ύπαρξης μιας προληπτικής γραμμής πίστοσης, την οποία φαίνεται ότι δεν επιθυμούν ούτε οι θεσμοί που εμπλέκονται στο ελληνικό πρόγραμμα. Έχουμε πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδύναμη ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές χρήματος και από εκεί και πέρα η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η εποπτεία που θα συμφωνηθεί για την ελληνική οικονομία μετά τον Αύγουστο του 2018 θα πρέπει να βαδίζει στα βήματα που έχουν ήδη χαραχθεί για όλες τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες βγήκαν από ένα πρόγραμμα στήριξης του επίσημου τομέα, δηλαδή την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ιρλανδία. Δεν κατάλαβα στην απάντηση που δώσατε στον συνάδελφο. Από τα στοιχεία της Eurostat θα εξαρτηθεί αν η ελληνική κυβέρνηση πιέσει να μην ληφθούν τα μέτρα. Δεν μίλησα εγώ για στοιχεία της Eurostat. Όχι, εγώ το λέω. Ναι. Από τα στοιχεία της Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα. Σας είπα Απρίλη, ότι στη συμφωνία. Μπορεί να πιέσει η κυβέρνηση να μην ληφθούν τα μέτρα του 19 και του 20. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Στη συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση, για την ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση, κατά την οποία ψηφίστηκαν και τα μέτρα για το 2019 και 2020, υπάρχει μια ρήτρα η οποία τι λέει? Κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι την άνοιξη του 2018 και πριν τη λήξη του τρίτου ελληνικού προγράμματος θα υπάρξει μια πρόβλεψη εκ μέρους όλων των θεσμών για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2019. Στη βάση αυτής της πρόβλεψης θα γίνει και η όποια δημοσιονομική συζήτηση για το επόμενο έτος. Εκτιμάμε λοιπόν ότι με βάση τα προηγούμενα δημοσιονομικά αποτελέσματα, δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε υπεραπόδοση και το 2016 και το 2017 και μάλιστα πολύ μεγάλη υπεραπόδοση, αλλά και το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αλλάξει τις προβλέψεις του για το 2018 προς το θετικότερο, δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως δημοσιονομικό θέμα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες στην πορεία εξόδου από το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα. Νομίζω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και σαφές αυτό το οποίο είπα. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγιά. Τα 88 προαπαιτούμενα όμως της τέταρτης αξιολόγησης προλαβαίνουμε να τα υλοποιήσουμε εγκαίρως? Είναι προφανές ότι θα προλάβουμε. Γιατί είναι μεταρρυθμίσεις τα περισσότερα. Ναι, βεβαίως, ότι κατά την περίοδο της τρίτης αξιολόγησης, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, περιλάμβανε περί τα 110 ή 113 προαπαιτούμενα, είχαμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 1,5 μήνα. Το ίδιο πράγμα είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και στην περίπτωση τέταρτης αξιολόγησης. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Okay, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είδαμε απαντήσεις σε όλα τα βασικά ζητήματα.